Και πάμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Έχω πολύ καλή παρέα σήμερα. Από αριστερά μου είναι ο πρόεδρος των Κριτών Φοιτητών Θεσσαλονίκης, ο Μανώλης ο Δασκαλάκης. Παρουσίασε και τους άλλους δύο. Λοιπόν, η Μαριέβα Καργανάκη, μέλος. Και ο Παναγιώτης Μαχιουδάκης είναι γενικός γραμματέας. Είμαστε εδώ. Για ποιο λόγο? Για το πρώτο γλέντι του χρόνου ουσιαστικά. Και το δεύτερο της σχολικής χρονιάς. Το δεύτερο της σχολικής χρονιάς, ναι, δεν ξέρω το να το πω δεύτερο πρώτο. το ανοιξιάτικο είναι, που λέμε. Το ανοιξιάτικο, ναι. Το σίγουρο είναι ότι, το σίγουρο, ελπίζουμε να έχει επιτυχία. Γιατί και από τα μηνύματα που παίρνουμε θα είναι το ίδιο. Καλεσμένοι θα είναι ο... Το συγκρότημα του Χαλτιαδάκη και του Κακλή. Μάλιστα. Παναγιώτη, τι παίρνουμε με αυτό το γλέντι, ότι θα γίνει χαμός, όπως και τις άλλες φορές. Σίγουρα. Αυτό το γλέντι είναι το πρώτο μας στο Συμβούλιο. Έχουμε πολύ όρεξη όλο το Συμβούλιο και πιστεύω αυτά να περάσει στον κόσμο. Πιστεύω ότι θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα γλέντια. Για σας είναι εμπειρία. Για σίγουρα, τους... κάθε γλέντι. Για τα μέλη του Συμβουλίου. Κάθε γλέντι. Και η προετοιμασία του γλεντιού μέχρι το βράδυ του γλεντιού είναι μια εμπειρία για μας. Και πάει μέχρι πότε το γλέντι? Μέχρι πότε. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο τον φίλο μου τον Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και θα δώσει. Τι κάνουμε? Δεν τα κάνετε καλά, δόκτωρ. Καλά. Εσείς πώς είστε? Να ακούσω. Καταρχάς, να πούμε τα θερμά μας ευχαριστήρια σε σένα που για μια φορά ήσουν δίπλα μας και μας στήριξε με την παρουσία σου. Σε όλο τον κόσμο που ήρθε και μας βοήθησε από τον πιο απλό επισκέπτη μέχρι τους συλλόγους που μας στηρίξανε. Στα παιδιά τους εύχομαι καλή επιτυχία για το Σάββατο, εννοείται θα είμαστε όλοι σύσσωμοι παρέα εκεί πέρα. Και ήθελα απλά να εκ μέρους του προσωπικά εγώ να ευχαριστήσω και δύο συλλόγους που μας βοήθησαν στην πραγματοποίηση του γλεντιού με τον δανεισμό φορεσιών. Είναι του Νίκου του Μεταξάκη στην Ιερά Πέτρα. Ναι. Του Μανώλη του Παπαδάκη στο Ηράκλειο, που μας έστειλαν από κάτω μερικές φορεσιές σε Ανατολική Κρήτη. Το Σύλλογο Κριτών Γιαννησόνικος Ξυλούρης για την παραχώρηση μερικών φορεσιών και την Ένωση Κριτών Φοιτητών που μας έδωσαν μερικά κομμάτια που τα θέλαμε. Από εκεί και πέρα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο και επίσης στο Γιάννη Τζουγλαράκη προσωπικά για την βοήθεια που μου δίνει σε θέματα λαογραφίας. Και μια ακόμα παρατήρηση, επειδή μπορεί να γίνουν παρεξηγήσεις, ξέρεις, ναι, και δικοί μας λίγο παρεξηγιάδες ναι, κατευθείαν. Για να ήταν γεραπετρίτικος πηδηχτός, εντάξει, επειδή έχει μια μικρή διαφορά στο βηματάκι και στη μουσική, να μην να γλιτώσουμε γρήγορα παρεξηγήσεις που μπορεί να γίνουν. Είπαμε στιακός. Στιακός είπαμε. Είπαμε στιακός, ήταν λάθος. Ναι, άκουσα αστιακός, μια μικρή δεν έχω πρόβλημα, απλά μην έχουμε καμιά παρεξήγηση από... Το λάθος είναι δικό μου, Όχι, δεν είναι κάτι λάθος, απλά να αποφύγουμε παρεξηγήσεις, γι' αυτό το λέω, ναι, ναι. Να είσαι καλά. Μη θεωρηθεί η διόρθωση, να είμαστε καλυμμένοι μεταξύ με τα παιδιά. Καλή επιτυχία στα παιδιά, θα είμαστε εκεί το Σάββατο, ούτως ή άλλως θα χορέψουμε κιόλας. Νίκο, ναι, ακούς λίγο. Συζητούσαμε εδώ με τα παιδιά τη διαφορετικότητα των στολών. Ναι. Μπορείς να μας πεις δύο κουβέντες? Κοιτάξτε, οι φορεσιές, εμείς έχουμε χρέος, γενικά όσοι ασχολούνται με τους παραδοσιακούς συλλόγους, έχουμε χρέος να βγάλουμε στην επιφάνεια πράγματα τα οποία ή έχουν ξεχαστεί ή με διάφορους τρόπους παραμερίστηκαν και οπότε ψαχνόμαστε να βγάλουμε στην επιφάνεια και φορεσιές οι οποίες παλιότερα υπήρχαν και δεν προβάλλονται πλέον, αλλά και χορούς που υπήρχαν και διασώθηκαν στα τελευταία χρόνια και ευτυχώς τους παραλάβαμε. Αυτό είναι χρέος μας. Πρέπει να τα μάθουμε και να τα διαδώσουμε. Λοιπόν, επομένως σωστά είπαμε ότι ψάχνεστε και για την παράδοση,
Ναι, προσπαθούμε και να κάνουμε ό,τι περνάει το χέρι μας και να αυτά που μαθαίνουμε και από τους παλιούς και από τους νέους να τα διατηρήσουμε και να τα διαδώσουμε. Λοιπόν, αυτό, να είσαι καλά, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ. Χίλια ευχαριστώ και τα λέμε το Σάββατο από κοντά. Καλή συνέχεια στα παιδιά εκεί πάλι. Γεια σου. Λοιπόν, να δούμε Σκορδαλό. Να δούμε. Λοιπόν, πάμε. Και μια μικρή γεύση από το Σκορδαλό, από ένα προηγούμενο γλέντι. Μανώλη, να πούμε για τις δραστηριότητες της άλλες του Συλλόγου. Είναι όλο το χρόνο. Λοιπόν, καταρχάς, εντάξει, τα χορευτικά είναι πιο σημαντικά. Κάθε Τρίτη, 7 με 9, αρχάρι προχωρημένοι. Ο πρόεδρος είπε πριν τη ιδέα της γης ότι έχουν την τάση να τα ανακατεύουν και εμείς τα ανακατεύουμε. Να έρχονται 7 η ώρα μέχρι τις 9 να κάνουν τα χορευτικά, αρχάρι προχωρημένοι. Το τμήμα παραστάσεων είναι μετά. Να μας πει και με δύο κουβέντες ο Παναγιώτης. Άλλη μια δραστηριότητα σίγουρα είναι η θεατρική ομάδα που παίζουμε παραστάσεις. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να γραφτεί. Υπάρχουν τώρα κάποια άτομα και θα γίνει κάποια παράσταση. Έχετε στο πρόγραμμα κάτι να ανεβάσετε? Έχει πρόγραμμα. Θα είμαστε υποστηρικτές. Ναι, θα είμαστε υποστηρικτές σε μια παράσταση. Ναι. Είναι ανακοινώσιμο ή ακόμα. Ακόμα είναι στα σκαριά, δεν. Να πούμε για την εκπομπή, τη ραδιοφωνική. Ξαναπούμε ότι άλλαξε μέρα. Ναι. 6 με 8, ίδια ώρα, αλλά άλλη μέρα, 6 με 8 την Παρασκευή πλέον. Φέτος είχα ένα πρόβλημα ο σταθμός, δεν πειράζει. Από ποιο σταθμό? Είναι το ράδιο Ακρίτες 102,3. Μάλιστα. Κάθε Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή 6 με 8. Άλλες δραστηριότητες, Εύα. Τώρα σου δείχνω. Για πες, Μανώλη. Έχουμε δανειστική βιβλιοθήκη στο Σύλλογο. Είναι πραγματικά, έχει μέσα πολύ σημαντικά βιβλία που θέλει να έρθει να δανειστεί. Και κάτι ακούω για τέκβοντο ή κάπως έτσι. Αυτό τώρα πάλι, ναι, το kickboxing. Α, μάστα. Ναι. Ο Αντώνης ο Σπυριδάκης είναι δάσκαλος. Και έχουμε και τα καθιερωμένα παρεάκια κάθε Παρασκευή. Που, ναι, ζωντανή μουσική. Πραγματικά είναι ωραία και το λέω εξαιτίας πείρας. Γι' αυτό το λέω με τόση ζωντάνια. Να πούμε ότι την Παρασκευή βρεθήκαμε στο γλέντι που διοργάνωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία ο Καραγιώργης με τον Στάθη τον Νικολάηδη στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Να πάρουμε μια μικρή γεύση από αυτή την εκδήλωση. We'll be right back.
Τώρα που ζεις μακριά μου, νιώθω πως σου μιλώ. Τώρα που ζεις μακριά μου, νιώθω πως σου μιλώ. Η μοναξιά με βλέπει και μου χαμογελά. Πως γίνεται η αγάπη για αρχή κάθε φορά. Πως γίνεται η αγάπη για αρχή κάθε φορά. Φταίω εγώ στις δείχνες των μάτιων σου να πέσω να πνίγω για ό,τι έχει γίνει. Πες μου αν φταίω εγώ στις δείχνες των μάτιων σου να πέσω να πνίγω. Σε αυτό το γλέντι βρεθήκαμε το Σάββατο στην Κομαντινή και είδαμε τους σπυριδάκηδες. Ήταν πολύ ωραίοι, πάρα πολύ ωραίοι και καλό το γλέντι. Νομίζω ότι ήμασταν παρέα, ε. Παρέα, ναι. Καλά ήταν και οφείλω να πω ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά, τους Κρήτες φοιτητές, γιατί πραγματικά μας έδωσαν τη θέση τους να κάτσουμε, γιατί γινόταν χαμός σε αυτό το γλέντι και τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Δεν ήταν τίποτα αυτό, έχετε κάνει κι εσείς τόσα χρόνια τώρα.